Συνδεόμαστε τώρα, κυρίες και κύριοι, με τα κεντρικά γραφεία της Χρυσής Αυγής στη Μεσογείο και τη Λουίζα Κροντήρη, αλλά και με το πανόραμα Βούλας και τον Αχιλλέα Τόπα. Να ξεκινήσουμε, Αχιλλέα, από σένα, γιατί φαίνεται ότι η έρευνα της ασφάλειας στο σπίτι θυγόδικου εφοπλιστή έχει αποδώσει σημαντικούς καρπούς. Τέτοια έρευνα η οποία ξεκίνησε το απόγευμα και η οποία συνεχίζεται από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας και την Κρατική Ασφάλεια μέχρι αυτή την ώρα και προβλέπεται να συνεχιστεί και τουλάχιστον για το άμεσο μέλλον. Η έρευνα γίνεται παρουσία 4 εισαγγελέων και οι αρχές οδηγήθηκαν εδώ μετά από μαρτυρίες στελεχών της Χρυσής Αυγής, τα οποία πλέον συνεργάζονται με τη δικαιοσύνη. Αχιλλέα, τι έχει βρεθεί? Σύμφωνα λοιπόν με την αστυνομία, έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής 7 πυροβόλα όπλα εδώ στο σπίτι του εφοπλιστή, στην Άνω Βούλα, για τα οποία υπάρχει άδεια αλλά κατοχής κυνηγετικών όπλων και η αστυνομία εξετάζει τώρα αν τα όπλα αυτά που έχουν βρεθεί εμπίπτουν στη συγκεκριμένη κατηγορία. Ναι. Βρέθηκε ένα ίδιο όπλο σε σπίτι πάλι του ιδίου εφοπλιστή στο Παλαιό Φάλιρο. Επίσης εδώ στη Βούλα βρέθηκαν άλλα 13 πυροβόλα όπλα, τα οποία προσπαθεί να ελέγξει η αστυνομία να δει αν υπάρχουν άδειες για αυτά. Βρέθηκαν επίσης 60 μαχαίρια, 10 διόπτρες κατεύθυνσης στόχων και 2 όπλα ηλεκτρικής εκένωσης, δηλαδή 2 τέιζερ. Και όπως είπα, σημαντικός οπλισμός δηλαδή. Μέχρι στιγμής ναι, είναι σημαντικά τα ευρήματα, οι έρευνες συνεχίζονται. Επίσης να σου πω ότι σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχουμε, αστυνομικοί από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία πήγαν σήμερα στο σπίτι του προφυλακισμένου βουλευτή, του κυρίου Λαγού, έσκαψαν μέχρι και τον κήπο του προκειμένου να δουν αν υπάρχει εκεί κρυμμένος οπλισμός, δίχως όμως να βρουν σημαντικά ευρήματα. Μάλιστα. Τώρα, Λουίζα, να έρθουμε σε σένα. Φαίνεται ότι δεν θα διαρκέσει μέρες, αλλά μήνες αυτός ο έλεγχος του ΣΔΟΕ στα γραφεία της Χρυσής Αυγής που ξεκίνησε σήμερα, στα λογιστικά βιβλία, σε λογαριασμούς. Άρα, οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ θα εγκατασταθούν εκεί. Οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ φαίνεται πως θα εγκατασταθούν στα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Ξεκίνησε σήμερα ο εισβάθος έλεγχος των οικονομικών του κόμματος, ύστερα από την παραγγελία των ανακριτών την προηγούμενη εβδομάδα. 4 ελεγκτές λοιπόν του ΣΔΟΕ πήγαν σήμερα, έκαναν έφοδο στα κεντρικά γραφεία της Χρυσής Αυγής που βρίσκονται στη Λεωφόρο Μεσογείων. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, εκεί έκαναν έλεγχο τόσο στο λογιστήριο του κόμματος όσο και στα παραστατικά του καταστήματος που υπάρχει στο ισόγειο του κτηρίου. Παράλληλα θα ελεγχθούν και τα γραφεία των βουλευτών αλλά και υπαλλήλων του κόμματος, ενώ θα διερευνηθούν και οι συναλλαγές που έχει η Χρυσή Αυγή με επιχειρήσεις που φέρεται να υπστηρίζουν και να ενισχύουν τα συσίτια της Χρυσής Αυγής. Να πούμε ότι το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος θα κάνει ενδελεχή έλεγχο σε όλα τα στοιχεία που αφορούν δαπάνες αλλά και έσοδα της Χρυσής Αυγής σε βάθος 12ετίας. Δηλαδή, οι έλεγχοι θα ξεκινήσουν από την περίοδο του 2001, όταν ακόμα η Χρυσή Αυγή ήταν στην αφάνεια και θα διαρκέσουν μέχρι και το τώρα, όπου πλέον η Χρυσή Αυγή βρίσκεται στη Βουλή. Και φυσικά εκτιμάται ότι οι έλεγχοι θα διαρκέσουν, μπορούν να διαρκέσουν μέχρι και 2 μήνες. Το ΣΔΟΕ λοιπόν θα κάνει φύλλο και φτερό το βιβλίο εσόδων-εξόδων, τους τραπεζικούς λογαριασμούς του κόμματος, ενώ θα διερευνήσει και τις πηγές χρηματοδότησής του, ώστε να μπορέσει να βρει εάν υπάρχουν τυχόν παράνομες οικονομικές ενισχύσεις ή ακόμα και συνοικονικές συναλλαγές. Και κλείνοντας, να πούμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη και ο έλεγχος από το ΣΔΟΕ του πόθεν αίσθηση των κατηγορούμενων βουλευτών της Χρυσής Αυγής. Έλεγχος λοιπόν στα οικονομικά της Χρυσής Αυγής, έλεγχος σε σπίτια πια σε αναζήτηση οπλισμού. Όλα αυτά έχουν προκύψει μετά από καταθέσεις μαρτύρων και καθοδηγούν τις ανακριτικές αρχές με την άδεια, την παραγγελία μάλλον των οποίων έχουμε αυτούς τους ελέγχους. Να ευχαριστήσω πολύ και τους δύο. Και πάμε τώρα στη Βουλή, κυρίες και κύριοι, και την Πινελόπη Γκάλιου, γιατί μετά την κατάθεση ερωτήσεων μέσα από τη φυλακή, σήμερα, Πινελόπη, οι προφυλακισμένοι βουλευτές, Μιχαλολιάκος, Παπάς και Λαγός, ζήτησαν να παραστούν στην αυριανή συζήτηση και ψηφοφορία, βέβαια, στην Ολομέλεια, επί του θέματος της άρσης της ασυλίας των βουλευτών της Χρυσής Αυγής. Πράγματι, το σχετικό αίτημα, οι τρεις βουλευτές, οι κύριοι Μιχαλολιάκος, Παπάς και Λαγός, το κατέθεσαν στον εισαγγελέα των φυλακών, προκειμένου να τους δοθεί η σχετική άδεια και να παραστούν στην αυριανή κρίσιμη για το κόμμα τους, οφείλουμε να πούμε, συνεδρίαση, καθώς κρίνεται το μέλλον 6 βουλευτών της Χρυσής Αυγής, των κυρίων Γερμενή, Ηλιόπουλου, Μπούκουρα, Κασιδιάρη, Παναγιώταρου και Αλεξόπουλου, για τους οποίους έχει ζητηθεί από τις δικαστικές αρχές η άρση της ασυλίας τους. Βέβαια, ο εισαγγελέας των φυλακών Κορυδαλού έδωσε αρνητική απάντηση στους τρεις βουλευτές. Υπήρξε αντίδραση?
Κάνουν λόγο τα στελέχη της Χρυσής Αυγής για μεθόδευση αντισυνταγματική, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορούν να απαγορεύουν σε εκλεγμένους βουλευτές να παραστούν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Πάντως, ή να σου πω ότι η στάση τους αυτή η σημερινή, με το αίτημα για να έρθουν εδώ στη Βουλή, αλλά και η χθεσινή τους κίνηση με την κατάθεση από τον Κορυδαλό στη Βουλή ερωτήσεων, είναι ενδεικτική της στάσης που θα κρατήσουν από εδώ και πέρα σε όλες τις κρίσιμες συνεδριάσεις της Βουλής, θέλοντας να δείξουν ότι παραμένουν παρόντες παρότι βρίσκονται προφυλακισμένοι. Από εκεί και πέρα, βέβαια, να σας πω ότι αύριο είναι η κρίσιμη ψηφοφορία, η οποία θα είναι ονομαστική για τους 6 βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Να σας θυμίσω ότι η Επιτροπή Δεοντολογίας, η αρμόδια Επιτροπή, εισηγήθηκε την άρση των ασυλιών και των 6 βουλευτών. Στην Επιτροπή είχαν παρευρεθεί για να απολογηθούν μόνο οι κύριοι Γερμενής και Αλεξόπουλος. Οπότε θα έχει ένα ενδιαφέρον αύριο να δούμε αν θα έρθει και κάποιος άλλος στην ολομέλεια του σώματος προκειμένου να απολογηθεί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Πινελόπη. Από αυτή τη διαδικασία περιμένουμε βεβαίως να δρομολογηθούν και οι υπόλοιπες εξελίξεις που αφορούν σε άλλα πρόσωπα, σε άλλους βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Τώρα στα